Ανατροπές στα ακαδημαϊκά χρονικά έφερε η ελάχιστη βάση εισαγωγής για ακόμα μία χρονιά, καθώς για μερικούς λειτουργήσε ως κόφτης, επηρεάζοντας τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και την πορεία των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον οποίο τα αμφιθέατρα θα γεμίσουν κατά το ίμιση. Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο τα παρατηρούμε αυτά τα φαινόμενα είναι η καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Γιατί αυτό σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί ο φοιτητής, ο υποψήφιος, να διαλέξει το τμήμα για να φοιτήσει. Ειδικότερα, στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, από τις 48 θέσεις καλύφθηκαν οι 12. Στο τμήμα Φυσικής, 51 άτομα θα φοιτήσουν σε σύνολο 110 θέσεων. Στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μόλις 75 από τους 135. Και στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 104 από τους 200, στο σύνολο δυναμικότητας της σχολής. Ένα από αυτά τα τμήματα, και θα δώσω το παράδειγμα, γιατί είναι και στενάχωρο και δυσανάλογο, είναι το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών που είναι εδώ στο Ηράκλειο. Θα δει κανείς ότι από τις 48 θέσεις καλύφθηκαν οι 12. Είναι ένα τμήμα το οποίο έχει αξιολογηθεί σε άριστα σε όλα. Εδώ έχει και ευθύνες η πολιτεία, διότι δεν έχει δώσει δικαιώματα επαγγελματικά στους αποφύτους του συγκεκριμένου τμήματος εδώ και χρόνια, γιατί είναι ένα τμήμα που λειτουργεί από το 2001-2002, σχεδόν 20 χρόνια. Δεν έχουν ακόμα λοιπόν καθιερωθεί τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και είναι ένας σημαντικός λόγος να μην το επιλέγουν τα παιδιά. Η οικονομική και πρόσφατη ενεργειακή κρίση από τη μία, αλλά και το γεγονός ότι το κόστος ζωής στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερο από ό,τι σε ένα αστικό κέντρο από την άλλη, φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει και αλλάξει τον ακαδημαϊκό χάρτη. Παρ' όλα αυτά, αναφερόμενοι σε τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, η ελκυστικότητά τους καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία δεν έχει αναγνωρίσει σε ορισμένες περιπτώσεις τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων. Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα και ποσότητα των προσφερόμενων μαθημάτων δεν έχει μειωθεί ούτε στο ελάχιστο. Το πρόγραμμα σπουδών είναι σταθερό. Και μάλιστα, τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης όλα έχουν αξιολογηθεί πρόσφατα από την Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση, έχουν αξιολογηθεί με εξωτερικούς αξιολογητές και από τα 17 προγράμματα σπουδών που δίνει το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, τα 10 είναι στα κορυφαία της Ελλάδος από άποψη βαθμολογίας ποιότητας. Η υπερφόρτωση των μητρών των πανεπιστημίων δείχνει ότι σήμερα 4 στους 10 φοιτητές των ελληνικών ΑΕΗ είναι αιώνιοι, δηλαδή έχουν ξεπεράσει τον ανώτατο χρόνο σπουδών της σχολής τους. Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης προτείνει την εφαρμογή του νη-συν-νη, δηλαδή διπλάσιος χρόνος για αποφύτηση, μιας και οι λόγοι της αργοπορίας σε κάθε περίπτωση διαφέρουν. Σύγκλητος η δικιά μας είχε προτείνει να θεσμοθετηθεί το νη-συν-νη, δηλαδή να έχουμε δύο φορές τα χρόνια φοίτησης, για αυτούς ακριβώς τους λόγους που λέτε. Όμως αυτό είναι ένας νόμος της πολιτείας. Τώρα, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει δυσκολία στα παιδιά, έτσι, σαν άποψη διοίκησης συμμεριζόμαστε αυτές τις αγωνίες, δεν είμαστε αυτοί που θέλουμε να πάρουμε το μαχαίρι και να κόβουμε, έτσι, θα δούμε τι θα γίνει.